Τις νέες πίστες εξέτασης υποψηφίων οδηγών δικύκλων επισκέφθηκε μαζί με τους υπεύθυνους των υπηρεσιών της περιφέρειας το πρωί της Δευτέρας ο Αντιπεριφερειάρχης Φώτης Καραλίδης. Ο νέος χώρος βρίσκεται στο πάρκινγκ του σταδίου της Κόντας στα Πηγάδια και παραχωρήθηκε από την ΠΑΕ δωρεάν στην Περιφερειακή Ενότητα και να χρησιμοποιείται σε κάθε εξέταση υποψηφίων οδηγών. Είναι απίστευτη όλες τις νέες προδιαγραφές που υπάρχουν, όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Φώτης Καραλίδης. Τους τελευταίους 6 μήνες δεν έγιναν εξετάσεις λόγω των προβλημάτων με το οικόπεδο της ΚΕΔ. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες, πρώτον της παραχώρησης από πλευράς της Κόντα του χώρου όπου θα υπάρχουν αυτές οι πίστες για να γίνονται οι σχετικές εξετάσεις, και ευχαριστούμε θερμά τη διοίκηση της Κόντα για αυτήν την ευγενική παραχώρηση. Και το συγκεκριμένο αντικείμενο μέχρι τώρα εξασκούνταν στην περιοχή του Αμυρίδιου, εκεί στις γνωστές εγκαταστάσεις της ΚΕΔ, όπου μας έγινε σχετική ενημέρωση περί εξώσεως ή της πληρωμής ενοικίου. Αυτά λοιπόν περί του δημοσίου και της αντιμετώπισης των πολιτών από πλευράς των ιδιωτών, όπως είναι η Σκόντα Ξάνθη, όπου μας όρισε το χώρο να τον χρησιμοποιούμε όποτε και όπως θέλουμε, χωρίς κανένα αντίτιμο. Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες για την προσπάθεια που κατέβαλαν για την ανέβρεση του συγκεκριμένου χώρου και την οριοθέτησή του και τη σήμανσή του, καθώς επίσης να παρακαλέσουμε τώρα τις σχολές οδηγών να ετοιμάσουν τους υποψηφίους οδηγούς, όπου η συγκεκριμένη πίστα για τις εξετάσεις είναι έτοιμη, ώστε η υπηρεσία να προχωρήσει άμεσα στη συγκεκριμένη πιστοποίηση των οδηγών και τις ικανότητές τους για να τους εκδώσει τις σχετικές άδειες. Από την πλευρά του, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών Δημήτρης Πολυμένης ανέφερε ότι στις νέες εγκαταστάσεις δόθηκε η δυνατότητα να γίνουν οι απαραίτητες διαγραμμίσεις και για τις 4 κατηγορίες διπλωμάτων δικύκλων και με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει δυνατότητα να εξετάσουν ταυτόχρονα 2 επιτροπές, αν κριθεί σκόπιμο, κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα στο πρώτο διάστημα να καλυφθεί το κενό που υπήρξε από τους 6 μήνες κατά τους οποίους δεν έγιναν εξετάσεις. Παράλληλα, ο προϊστάμενος του αρμόδιου τμήματος ευχαρίστησε τους υπαλλήλους της υπηρεσίας του αλλά και τις τεχνικές υπηρεσίες για την προσπάθεια που κατέβαλαν ώστε να είναι έγκαιρα έτοιμη η πίστα.